Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την πολιτική επικαιρότητα με την βοήθεια του Χρήστου Ορφανίδη, του καλεσμένου μου, πρόεδρο της Βόρειας Λέγκα. Κύριε Ορφανίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα λοιπόν στο φιλόξενο κανάλι της Βεργίνα Τηλεόρασης. Χαιρετίζω όλο τον κόσμο. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Κύριε Ορφανίδη, ξέρω ότι πέρα από το ότι είστε πρόεδρος της Βόρειας Λέγκα, είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει από εμπόριο, που γνωρίζει από επιχειρήσεις. Είστε ένας άνθρωπος της καθημερινής, όπως όλοι εμείς λοιπόν, της καθημερινής βιοπάλης, ας το πω έτσι. Και της διπλανής πόρτας. Επομένως, θέλω να πω σήμερα, πώς αξιολογείτε, ποιο είναι το μέγα πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα? Δηλαδή, ποιο θα βάζατε πρώτο σε προτεραιότητα? Πάντα, πάντα, και γι' αυτό γίνονται πόλεμοι διαχρονικά, πάντα το μέγα πρόβλημα ήταν και είναι και θα είναι η οικονομία. Η οικονομία σημαίνει γενικότερα ότι αφού η χώρα μας έχει πτωχεύσει, το γνωρίζουμε, η χώρα μας ζει με δανεικά, το ξέρουμε, η χώρα μας ζει με ενέσεις τόσα χρόνια, με πας και σούπερ πας και πάρε να φας, το ξέρουμε, η οικονομία είναι το μέγα πρόβλημα, το οποίο δεν δημιουργήθηκε από μόνο του, δεν ήταν αυτοάνωσο, δεν έγινε μόνο του. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα το φτιάξαμε διαχρονικά εμείς, οι Έλληνες, οι κυβερνώντες, το οποίο πρόβλημα έχει σχέση και ενδεχομένως και από την εποχή της υπογραφής μας της συνθήκης με Σέγγεν, από τότε ξεκινήσαν τα βάσανα, έχει σχέση με τα μνημόνια και τα υπερμνημόνια, από τότε συνεχίστηκαν τα βάσανα και φτάσαμε διαχρονικά στο σήμερα, που όταν η χώρα, η οικονομία της δεν ανθεί, έχουν κλείσει όλα, λογικά και ο πολίτης δεν μπορεί να ζήσει ή δεν έχει λεφτά ή ασφιχτιά και αναγκάζεται να μεταναστεύσει, να βρει το πουλί πετάει και πάει να βρει τροφή αλλού, το ζώο πάει και βρίσκει τροφή παραπέρα, δεν έχει χώρο εδώ. Αυτό κάνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Το μέγα πρόβλημα είναι η οικονομία, η οποία οικονομία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Μιλάμε για λέξη οικονομία και δεν προσδιορίζουμε την οικονομία. Ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν ο κόσμος του έχουν πάρει τα λεφτά από την τσέπη με πολλούς, πάρα πολλούς τρόπους, με φόρους, με φορολογίες, με έμεσους φόρους, με βενζίνες, με οτιδήποτε, του έχουν πάρει τα λεφτά. Και συνεχίζουν. Προηγουμένως είχατε ένα ρεπορτάζ που θα κυνηγάει πλέον η αστυνομία, μήπως αυτό το θέμα, θα κυνηγάει τον κόσμο να μαζέψει άλλα 50, άλλα 100, άλλα 300. Άρα λέτε όλη η ώρα είναι φοροεισπρακτικά με κάποιον τρόπο. Μόνο φοροεισπρακτικά, όχι είναι περίπου, είναι μόνο φοροεισπρακτικά για να τελειώσει από την τσέπη του Έλληνα και το τελευταίο ευρώ. Και όλο αυτό δεν γίνεται κατά λάθος. Δεν γίνεται γιατί δεν γνωρίζουν οι κυβερνώντες πώς πρέπει να το διαχειριστούν. Πολύ καλά γνωρίζουν και πολύ καλά το κάνουν. Με τη συλλογιστική θα πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα, το προτεκτοράτο της Ευρώπης, το προτεκτοράτο της Αμερικής, θα πρέπει κάποια στιγμή και ο Έλληνας να εμπεδώσει ότι δεν είναι ο Έλληνας του 90 που λέγαμε εμείς θα γίνουμε γαρσόνια της Ευρώπης. Σιγά να μην γίνουμε. Τώρα παρακαλάμε να γίνουμε και σεκιουριτάδες και γαρσόνια. Σήμερα σημαίνει αυτό πρώτο. Το πρώτο και μεγάλο θέμα που το επιθύνω είναι. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι αυτό το θέμα, ενώ το υφιστάμεθα, δεν έχει κοστίσει στην κυβέρνηση όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Σήμερα, πριν 6 μήνες, οι δημοσκοπήσεις είχαν πρώτο θέμα οικονομία. Mm-hmm. Τώρα, επειδή, ξέρετε, υπάρχει το πείραμα του Παυλόφ, που είχε βάλει ένα σκύλο σε ένα... Εξαρτημένη αντίδραση, ναι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ο πολίτης, ο οποίος το 11, το 12 είχε αγανακτήσει και έβγαινε με σπόρια στο δρόμο. Μετά του ήρθαν άλλα χαστούκια, τα μνημόνια δεύτερα, τρίτα. Μετά του ήρθε ο Τσίπρας. Μετά του ήρθε το COVID. Μετά του ήρθαν τα εμβόλια. Μετά έρχονται τώρα ένα κάρο νομοσχέδια, τα οποία δεν μπορούσε να τα συλλογιστεί κανείς στο μυαλό του πριν 20 χρόνια ότι θα συμβούν αυτά. Και το χαστούκι έρχεται το να πει απ' τ' άλλο. Ποιο να συνειδητοποιήσει πρώτα, να πει να πιάσω εκείνο, έρχεται το επόμενο χαστούκι. Μα γιατί με βάρεσες, έρχεται μπουνιά, μα γιατί έφαγα μπουνιά. Ξεχνάς το χαστούκι. Αυτό θέλω να πω. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει ταξινόμηση. Η καθημερινότητα τρέχει με ταχύτητα φωτός και δεν προλαβαίνουμε να ταξινομήσουμε το χθες και το προχθές γιατί έχουμε το σήμερα. Ναι, κύριε Ορφανίδη, βέβαια, μέσα σε όλα αυτά λέμε ακρίβεια και πόσο μπορεί να κοστίσει την κυβέρνηση. Ήρθε αυτό το νομοσχέδιο των ομόφυλων για τα ομόφυλα ζευγάρια και βλέπουμε ότι αρχίζει και μπορεί να έχει ένα κόστος για την κυβέρνηση. Πολλοί ισχυρίζονται ότι θα είναι μεγάλο αυτό το κόστος για την κυβέρνηση. Το βλέπουμε τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις της Εκκλησίας. Είχαμε και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή και κάποιων πολιτικών προσώπων, όχι μόνο βουλευτών δηλαδή, όχι μόνο των εκκλησιαστικών παραγόντων. Λέτε ότι θα κάνει ζημιά στην κυβέρνηση όλο αυτό?
Η κυβέρνηση προσπαθεί από μόνη της να δημιουργήσει τη ζημιά. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει σιγά σιγά να αποχωρήσει για να γίνει αυτό, αφού δεν υπάρχει αντιπολίτευση συγκροτημένη. Η αντιπολίτευση είναι σε περιραίως ατμόσφαιρα, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί. Με αυτή τη συλλογιστική η κυβέρνηση δημιουργεί τα θέματα μόνη της και δεν τα δημιουργεί γιατί, ξέρετε, είπε ο Μητσοτάκης, ο κ. Πρωθυπουργός, σήμερα τρελάθηκα, θα κάνω αυτό. Όλα αυτά είναι υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία όλα αυτά μέχρι και το 2025 πρέπει να τελειώσουν. Τα έχουμε υπογράψει αυτά και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Τα έχουμε υπογράψει όλα. Και πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά, αν θέλει ο κάθε Μητσοτάκης, ο κάθε επόμενος πρωθυπουργός, να υπάρχει εκεί στη θέση αυτή. Δεν τους βάλανε τυχαία, δεν τους επιλέξανε τυχαία και τους είπανε θα είστε οι πρωθυπουργοί, οι αυριανοί και οι μεταυριανοί. Συγγνώμη, δηλαδή λέτε ότι δεν είναι επιλογή Μητσοτάκη να προωθηθούν κάποιες τέτοιες μεταρρυθμίσεις, ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί με κάτι με αυτό που προωθεί να κάνει. Ήταν πολύ χαζό, με συγχωρείτε για την έκφραση, αν ο κύριος Πρωθυπουργός έλεγε τώρα θα κάνω αυτό γιατί έτσι γουστάρω, αφού βλέπεις την κατηγούσα. Για ποιο λόγο το παίρνεις τώρα, άστο για μετά, άστο στον επόμενο. Και είναι φλέγον θέμα, είναι θέμα που άπτεται της κοινωνίας, η οποία κοινωνία στενάζει με άλλα βάσανα και εσύ της φέρνεις καινούριο πρόβλημα για να βγουν στον δρόμο όσον αφορά. Άρα λέτε ότι με κάποιον τρόπο κάποιοι τον αναγκάζουν. Με κάποιον τρόπο είναι υπογραμμένα. Ξέρετε, έχω πάρα πολλά στοιχεία. Ξέρετε, διαχρονικά. Μου θυμίζει και αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, τη συμφωνία του Πρεσπών που πολλοί λέγανε ότι ο κύριος Τσίπρας τότε έπρεπε να την περάσει. Ήταν υπογραμμένο, ήταν υποχρέωση. Έπρεπε να γίνει. Το επιβάλλανε. Το επιβάλλανε οι φίλοι μας οι καλοί, με τους οποίους είμαστε θεωρητικά συνεταίροι και οι οποίοι σήμερα θα πληρώσουν και αυτοί το τίμημα των Αμερικάνων με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το κλείνω, μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Όμως το θέμα είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα, αν υπήρχε λογική πολιτική, θα έπρεπε να τα αφήσει για πίσω. Δεν καίει τίποτα, δεν συγκαίει τίποτα, γιατί τώρα. Γιατί τώρα και όχι σε 6 μήνες. Τι θα αλλάξει σε 6 μήνες. Θα αλλάξει τίποτα η ζωή μας και θα πρέπει αμέτη μου χαμέτη, δικιά μου έκφραση, αύριο το πρωί, δεν μεθαύριο, 14 του μήνα, 15, την ημέρα των ερωτευμένων, τα ερωτευμένα πιτσουνάκια να. Και 3 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, μην ξεχνιόμαστε. Μπράβο, λοιπόν. Άρα είναι κάτι θολό το οποίο εγώ γνωρίζω το τοπίο και γνωρίζω και πότε τα υπογράψανε και οι εκκλησιαστικοί φορείς το 2016 εν κολυμπαρίο, όλα αυτά είναι δρομολογημένα. Είτε από τα μνημόνια, είτε από τα υπερμνημόνια, είναι όλα υπογραμμένα και υπάρχουν χαρτιά και στοιχεία. Δεν τα λέω κουτουρού. Και όποιος θέλει να με καλέσει, τα ξέρουν όλοι. Οι παρικούντες εν Ιερουσαλήμ τα γνωρίζουν όλα αυτά. Όμως, είτε τα πω, είτε δεν τα πω, δεν θα αλλάξει τίποτα. Διότι είναι δρομολογημένη η πατρίδα μας που λέγεται Ελλάς. Είναι δρομολογημένη γιατί επτόχευσε και πάνω στη φτώχεια της. Κάνει συμβιβασμού σου, δεν θα έπρεπε να υπογράψει μνημόνια. Μνημόνια, αυτό θα πει μνημόνιο. Έπρεπε να υπογράψει 1.000.000 πράγματα. Έπρεπε να δεχτεί καμιά 80.000 διρεκτίβες, δηλαδή ευρωπαϊκές. Ναι, αλλά ποιον εξυπηρετεί. Στη συμφωνία των Πρεσπών μπορεί κάποιος, και λέω ότι έστω ότι διαφωνεί με εσάς, μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει. Ποιον εξυπηρετούσε. Μπορεί να εξυπηρετεί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Ποια? Το ομόφυλο ζευγαρί, ποιον μπορεί να εξυπηρετεί και να πρέπει οπωσδήποτε να περάσει. Εχθές συγκεκριμένα, ποια ομάδα στην Γερμανία, νομίζω κάπου το διάβασα, έβγαλαν οι φίλαθλοι ένα πανό που ήταν κατά, Λεβερκούζεν, κατά των ομόφυλων νόμων, αυτό. Και ο ΣΕΓΑΣ, ας πούμε, της Γερμανίας επέβαλε στην ομάδα 18.000 πρόστιμο. Θες το διάβασα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ούτε καν το κράτησα σημείωματος. Αυτό είναι το κάνει η ελίτ. Οι ελίτ που κυβερνάνε, τους λόγους τους ξέρουν αυτοί, δεν είμαι εκεί μέσα, αν ήμουν στο Συμβούλιο θα το ήξερα. Τους λόγους ξέρουν αυτοί, πρέπει να αλλάξει η κοινωνία μας. Πρέπει το παιδί σήμερα που γεννιέται να συνηθίσει αυτό το φαινόμενο για την επόμενη γενιά. Πρέπει το 10χρονο παιδί σήμερα να το βλέπει και να δημιουργείται εγκεφαλική διαταραχή. Να λέει εντάξει, σωστό είναι αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γεροντότερο, γιατί μεγαλώσαμε αλλιώς. Η καινούργια κοινωνία λοιπόν που χτίζεται στην Ευρώπη, είτε με εισαγόμενους μαυριδερούς ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, είτε με νόμους ακαταλαβίστικους για τη δικιά μας τη γενιά. Μήπως όμως αυτή είναι η πορεία της ανθρωπότητας και θα έπρεπε με αυτό να συμβιβαστούμε, και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι η Δύση που είναι πιο, να το πω ανοιχτόμυαλη, να το πω πιο νεωτερίστρια, ό,τι θέλετε χρησιμοποιήστε, έρχεται σε αντίθεση με λαούς της Ανατολής που είναι πολύ πιο συντηρητικοί και πολύ πιο ούτε στη γυναίκα δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα που θα έπρεπε να αναγνωρίσουν. Ο λόγος που το κάνει αυτό η Δύση είναι πιο προοδευτική, είναι πιο δημοκρατική. Το λέτε εσείς δημοκρατία
ότι ο πολίτης δεν αποφασίζει. Το πρωταρχικό καθήκον μιας κυβέρνησης είναι να προστατέψει τους πολίτες της, κυρία Χριστίνα μου, και όχι να διευθύνει τις ζωές τους, λέει ο Ρόναλντ Ρίγκαν τότε. Παραδείγματος χάρη. Η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύει τους πολίτες, γιατί από τους πολίτες εκλέγεται. Και όχι να τους κατευθύνει και να τους κάνει ζώα. Πάντως, επειδή μιλάτε για. Και καλώς θέλω να το θίξουμε και αυτό το θέμα, γιατί σήμερα είχαμε αυτές τις δολοφονίες που θα είδατε στην Γλυφάδα, στην ναυτιλιακή εταιρεία. Το θέμα της εγκληματικότητας και της βίας έχει ξεφύγει, και της μικροεγκληματικότητας έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Και επειδή λοιπόν εμείς τα έχουμε λύσει όλα αυτά, και επειδή η αστυνομία μας κάνει καλή αστυνόμευση και πιάνει τα πάντα ή προλαμβάνει τα πάντα, τα έχουμε λύσει όλα αυτά. Τώρα θα χρησιμοποιούμε αστυνομικούς να τρέχουν στους δρόμους και από την κάμερα να στέλνουν, τα έχω δει προηγουμένως σε εσάς, να στέλνουν το μπιλιετάκι, χρωστά 300, σε πήραμε το δίπλωμα. Επειδή η αστυνομία τα έχει λύσει όλα. Επειδή η εγκληματικότητα αυξάνεται κάθε μέρα, περισσεύουν πλέον οι αστυνομικοί. Ας κατευθύνουμε ακόμα λίγο τον πολίτη να τον μαραζώσουμε τελείως. Ενώ οι αστυνομικοί αυτοί που περισσεύουν, αν περισσεύουν, έπρεπε να είναι στους δρόμους και να σταματάνε τον πολίτη να του κάνουν σύσταση. Ή ο πολίτης όταν έβλεπε τον αστυνομικό στον δρόμο, ούτε θα άκλευε, ούτε θα άτρεχε, θα πρόσεχε. Ναι. Κύριε Ορφανίδη, θα κατέβετε στις ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι? Πρώτα να είμαστε γέροι, ο Θεός. Εντάξει, είμαστε σε αυτόν τον δρόμο, ναι, λοιπόν, των ευρωεκλογών. Ναι. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη Βόρεια Λέγκα και λέτε ότι ναι, να με στηρίξει ο κόσμος, να μας στηρίξει ο κόσμος με την ψήφο του, γιατί θέλουμε μια διαφορετική Ελλάδα και Ευρώπη προφανώς. Απαντώ. Απαντώ λοιπόν και η απάντηση είναι πολύ απλή. Εμείς στη Βόρεια Λέγκα, στο κόμμα το οποίο ιδρύθηκε ακριβώς πριν 16 μέρες, 5 χρόνια, 28 Δευτέρου του 2019, και κατεβήκαμε στις εκλογές του Μαΐου πέρυσι. Εμείς λοιπόν στη Βόρεια Λέγκα, επειδή είμαστε άνθρωποι όλοι μας, και μάλιστα όταν συγκροτήθηκε το κόμμα ήμασταν διαφορετικών ιδεολογικών παρατάξεων. Δεν ανήκαμε όλοι στην άκρα, στη μέση, διάφοροι. Λοιπόν, άρα υπάρχουν είμαστε, και στην άκρα, άκρα τι? Άκρα δεξιά θα έλεγα, αλλά ναι, εντάξει. Είμαστε διαφόρων και μπασόκητα, είμαστε διάφορες κομματικές ομάδες μέσα, οι οποίοι κάναμε αυτό το κράμα. Όπως βλέπετε στη Βόρεια Λέγκα δίπλα γράφει και κράμα. Κάναμε ένα κράμα, ένα σκληρό σίδερο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς λοιπόν στη Βόρεια Λέγκα είμαστε οι άνθρωποι από το λαό βγαλμένοι και όχι πορφυρογέννητοι. Δεν γεννηθήκαμε στην αίθουσα της Πορφύρας. Δεν έχουμε πατεράδες και μανάδες πολιτικούς διαχρονικούς οι οποίοι αποζημούσαν και αποζημούν το λαό. Είμαστε από τη διπλανή πόρτα. Ξέρουμε να δουλεύουμε, ξέρουμε να παράξουμε, ξέρουμε να δημιουργήσουμε. Και εξαιτίας αυτού του λόγου, επειδή η χώρα έχει μαραζώσει, επειδή η χώρα έχει φτωχαίνει, επειδή η χώρα όλη κατάσχεται, 700.000 κατασχέσεις, είμαστε μαζί με τον φτωχό. Είμαστε μαζί με τον ταλαιπωρημένο Έλληνα. Είμαστε μαζί με τον κατεσχεμένο Έλληνα. Είμαστε μαζί με τον άνεργο Έλληνα. Είμαστε μαζί με τον ταξιτζή που δεν έχει 5 ευρώ ο άλλος να πάρει το ταξί και ψάχνεται, που κάνει 20 και 50 ευρώ μερογάμο την ημέρα. Είμαστε με όλες αυτές, να σας πω πολλά ονόματα, ανθρώπων, συνταξιούχων, οι οποίοι δουλεύουν σε κυρουτάδες να συμπληρώσουν το εισόδημα. Να σας πω άλλα ονόματα, φίλων μου, 50 και 60 και 65 χρόνων που φύγαν στη Γερμανία, και ένας εξ αυτών στο νόη της Γερμανίας μοιράζει φυλάδια για να ζήσει, γιατί εδώ δεν μπορούσε. Και αυτός ο άνθρωπος, έτσι για να τον φωτογραφίσω κιόλας, ήταν επί χρόνια πολλά ο Μπουζουξής του Καρά, του Βασίλη του Καρά, του σχορεμένου. Αυτός ο άνθρωπος στη Γερμανία και μοιράζει φυλάδια. Και εμείς μιλάμε ότι έφυγε νεολαία. Έφυγε όχι μόνο ο ανθός. Η Ελλάδα καταστρέφεται. Είμαστε λοιπόν εδώ σαν Βόρεια Λέγκα, μόνοι μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, με τον πολίτη, τον φτωχό πολίτη, και όχι με την ελίτ. Είμαστε με τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, είμαστε με τον άνθρωπο, είμαστε δίπλα πάντα και έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις, με τον άνθρωπο που θα πρέπει να σηκωθεί από την καρέκλα και να πάρει τις τύχες της ζωής του πλέον και όχι της χώρας στα χέρια του. Είπατε για τα κατασχεμένα επίσης, έκανε κάποιες δηλώσεις για τα ενίκια ο Πρωθυπουργός την ώρα που το θέμα το δημογραφικό είναι μέγιστο, γιατί αναφέρατε το οικονομικό, εγώ θα έλεγα είναι μαζί με το δημογραφικό, ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η οποία κινδυνεύει με αφανισμό. Αυτό το λόγο το λένε οι δημογράφοι, το λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα. Σας το πω εγώ με λεπτομέρειες. Το θέμα λοιπόν των κατασχέσεων των σπιτιών, ή μάλλον οι αυξήσεις των τιμών των ενοικίων, που πλέον δεν υπάρχουν σπίτια, έγινε γιατί όσα σπίτια άδεια υπήρχαν, ακούστε το, ο Παπαδημούλης έχει 36, ο Τάδε έχει, μπορώ να πω ονόματα πολιτικών τώρα, όλα
αυτά τα σπίτια το κράτος τα πληρώνει με 6-7 ευρώ το μέτρο και τα έχει δώσει δωρεάν σε λαθρέα εισερχόμενου στη χώρα που είναι κάποια εκατομμύρια, δεν είναι 100.200. Άλλοι είναι στα hot spot που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο και κάτι, 117 hot spot, το μικρότερο με 5.000 επικούς και το μεγαλύτερο με 15.000. 1 εκατομμύριο και κάτι είναι μόνο αυτοί. Κάποια εκατομμύρια είναι στην Ελλάδα, οι οποίοι στεγαστήκανε κάπου. Πήραν τα σπίτια λοιπόν όλα και τα δώσανε σε αυτούς δωρεάν. Το δικό μου το παιδί και το δικό σας το παιδί και ο δικός σας αδερφός, κυρία Χριστίνα μου, δεν μπορεί να βρει σπίτι πλέον. Τα ρεπορτάζ τρέχουν κάθε μέρα, τα βλέπουμε. Από 500 και 600 ευρώ. Και πώς αυτό το παιδί θα δώσει 500 ευρώ νίκιο κάπου, μακριά πλέον από το κέντρο, για να, όταν παίρνει 600 ευρώ το μήνα. Από πού θα δώσει το νίκιο? Όσον αφορά για το δημογραφικό, το τακτοποίησανε και αυτό οι κυβερνώντες. Εισάγανε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικότερα, εισάγανε στη χώρα γύρω στα 4-5 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι δικό μου, είναι στατιστικό. Εντάξει, αλλά δεν βλέπω να λύνεται το πρόβλημα. Επειδή ναι, δεν λύνεται γιατί. Μα αυτοί το δημιουργήσανε. Πώς θα το λύσουν? Αυτοί το κάνανε. Ήρθαν οι λαθρέοι μόνοι στη χώρα. Μα αν δεν βοηθηθεί ένα νέο ζευγάρι, πώς θα γεννήσει? Μα το νέο ζευγάρι δεν πρέπει να υπάρξει στο μέλλον. Δεν πρέπει να γεννήσει, δεν πρέπει να παντρευτεί. Πρέπει να κάνουμε και ομόφυλα. Βρίσκεται τώρα, αυτό μου φαίνεται ακραίο, κύριο Φανέ. Δεν είναι ακραίο. Ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση. Αν δεν υπήρχε πρόθεση, αυτούς τους λαθρέους που φέραν στη χώρα, στις χώρες τους, με 50 ευρώ ή 50 δολάρια ζούσαν βασιλιάδες. Αφού τους αγαπάμε και τους πονάμε τόσο πολύ, είμαστε τόσο φιλότιμοι και φιλόσπλαχνοι χριστιανοί, έπρεπε να τους στείλουμε στις χώρες 50 αντί για 1.000 εδώ, 50 και αυτά τα λεφτά, αφού περισσεύουν όποιος και αν τα δίνει, να τα δώσουμε. Άρα στα δικά μας τα παιδιά. Το μεταναστευτικό θα μπορούσε να λυθεί αν βοηθούσαμε το οικονομικά. Λαθροεισβολικό. Το λαθροεισβολικό. Μετανάστευση θα πει πάω μετανάστευση γιατί ψάχνω δουλειά. Σύμφωνη, δεν ψάχνω δουλειά. Σύμφωνοι. Όλοι αυτοί οι παράτυποι, οι λαθρέοι, οτιδήποτε θα μπορούσαν να μείνουν σπίτι τους, αν βοηθούσε η Δύση, η πλούσια Δύση. Τους φέρανε, τους φέρανε. Κάποιοι τους δώσαν τα λεφτά. Δεν μπορεί να έχουν στη τσέπη 3 και 4 και 5 χιλιάδες δολάρια για να πληρώνουν Τούρκους λαθρέμπορους, ενώ στη χώρα τους το μεροκάματο είναι 1 δολάριο την ημέρα. Δεν γίνεται. Κύριε Ορφανίδη, μία κουβέντα μόνο. Ναι, παρακαλώ. Κλείνουμε, έχουμε δύο λεπτά ακόμη. Ναι. Κλείνουμε, λοιπόν. Μία κουβέντα ακόμη. Θα ήθελα να παρακαλέσω, το έχω πει ήδη σε 5 εκπομπές ή 6. Το έχω πει και προχθές την Παρασκευή σε κεντρικό δελτίο. Το έχω πει σε ραδιόφωνα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τους βουλευτές. Εδώ έχω μια λίστα με ονόματα. Σταμάτησα κάπου να γράφω. Είναι καμιά 40 ονόματα εδώ, οι οποίοι λένε, τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εννοώ, οι οποίοι λένε ότι δεν θα ψηφίσουν ή θα απέχουν ή θα πούν παρόν. Κάποιοι λένε θα ψηφίσουμε και θα πούμε δεν ψηφίζουμε. Αυτούς τους βουλευτές θα ήθελα να τους παρακαλέσω ίστατη προσπάθεια. Όσοι ακούνε και αν ακούνε και ειδικά οι Θεσσαλονικοί, μπορώ να πω τα ονόματά τους τώρα εδώ. Λοιπόν, και ειδικά κάποιοι στην. Σε αυτή την εκπομπή πάντως ο κύριος Καράογλου είπε ότι θα καταψηφίσει. Μπράβο. Θα παρακαλώ λοιπόν τον κύριο Καράογλου αυτή τη στιγμή και τον φίλο μου τον Μάκη τον Βορύδη και πολλούς άλλους, αντί να καταψηφίσουν, να πάνε να πούν τον Πρωθυπουργό. Αφού δεν το θέλουν, θα καταψηφίσουν γιατί δεν το θέλουν. Έχουν κάποια επιχειρήματα. Δεν τραλαθήκανε. Τώρα και εσείς πιστεύετε ότι θα πούν τώρα τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός θα κάνει πίσω? Όχι, θα το πούν πίσω σε 24 λεπτά. Εμείς οι 50 εδώ στη λίστα έχουν 42 άτομα και είναι και άλλοι. Πραγματική είναι αυτή. Δεν είναι δική μου. Λοιπόν, δηλωμένα είναι αυτά. Εμείς οι 42, αν το φέρεις προς ψήφιση, θα απαραιτηθούμε και δεν θα αφήσουμε την έδρα μας. Πέστε μου, μπορεί να πάρει ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την ευθύνη και να πει κάντε το, ας πέσει η κυβέρνηση? Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί δεν κάνουν αυτό το απλό και μάλιστα μυστικά? Πρόκληση λοιπόν για τους βουλευτές αυτούς που είναι η τελευταία φορά πρώτης ψήφισης που δίνεται ευκαιρία να το ξαναπώ και τα αφήνω να αιωρείται για να μην λένε αύριο μεθαύριο εγώ είμαι Άγιος, έπλυνα τα χέρια μου στην κολυμπήθρα και δεν ψήφισα. Όχι ρε μεγάλε, να πήγαινες να αντισταθείς. Όπως οι παπάδες που βγήκαν στο Βελίδι, όπως είπατε, όπως ο κόσμος που δεν το θέλει, ή κάντε δημοψήφισμα. Αν το θέλει ο κόσμος, ψήφισε το. Μάλιστα. Απλά. Κύριε Ορφανίδη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Καλή εβδομάδα. Και εγώ. Να είστε καλά, όλοι καλή εβδομάδα. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε με τον Γιώργο Ρακά, τον πολιτικό αναλυτή και δόκτορα κοινωνιολογίας. Θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα από άλλη σκοπιά. Θα κλείσουμε τώρα αυτή την ώρα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Είπαμε όλα αρχίζουν και σταματούν στην οικονομία. Μίλησε κατά τη διάρκεια της απονομής για 16η χρονιά των Fund Managers Awards στα καλύτερα μηδέα κεφάλαια του 2023. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή και στην κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Συγχαρητήρια κύριε Καλόγυρε για την εξαιρετική πρωτοβουλία. Δύο σκέψεις γρήγορες μετά τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και τον Κώστα τον Σκρέκα. Νομίζω ότι σήμερα αυτό το οποίο βραβεύουμε εδώ είναι η αριστεία. Στην βασική οικονομική θεωρία
Δύο είναι οι σημαντικοί παράγοντες, είναι το κεφάλαιο που είναι σταθερό και η εργασία. Η εργασία είναι ακριβώς η δύναμη μιας αλυσίδας και όπως γνωρίζουμε, εάν αυτή η αλυσίδα δεν έχει δυνατούς κρίκους, είναι τόσο δυνατή όσο δυνατός είναι ο ασθενέστερος κρίκος. Και όταν έχουμε τους fund managers, οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις, και αυτός είναι ο ρόλος του manager, να παίρνει αποφάσεις, όσο πιο ικανός είναι ο manager, τόσο καλύτερο και πιο θετικό θα είναι το αποτέλεσμα για μια επιχείρηση, συγκεκριμένη περίπτωση για τα funds, που έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα και στον επενδυτικό τρόπο που αποφασίζουν οι συμπολίτες μας να επενδύσουν τα χρήματά τους. Η δεύτερη σκέψη που θα ήθελα να καταθέσω είναι η οικονομία, ότι οι managers για να μπορέσουν να φέρουν ένα αποτέλεσμα θα πρέπει να έχουν μια ισχυρή πλατφόρμα, κάπου να πατάνε δυνατά. Και επειδή εδώ σε Ελλάδα έχουμε βιώσει αρκετά χρόνια με μνημόνια και ό,τι και να έκτιζε κάποιος, όταν αυτό το οικοδόμημα κατέρεε, προφανώς θα κατέρεε και ό,τι είχε κτίσει, είναι σημαντικό, και αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης, να δημιουργήσει αυτή την ισχυρή βάση έτσι ώστε να χτίσουν οι managers και να μπορέσουν να αισθανθούν πιο σίγουροι οι επενδυτές. Αυτή λοιπόν τη δουλειά την κάνει αυτή η κυβέρνηση, άλλαξε τελείως την εικόνα της Ελλάδος, την έκανε μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα, μια χώρα που δέχεται επενδύσεις. Δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι στηρίζουμε τον επιχειρηματία και στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Γιατί μόνο μέσω της επιχειρηματικότητας και της δραστηριότητας των επιχειρηματιών μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας για τις νέες και τους νέους, να μειώσουμε την ανεργία, να βρουν τα νέα παιδιά δουλειά, να γυρίσουν πίσω οι Έλληνες, οι συμπολίτες μας που έφυγαν στο εξωτερικό αυτά τα χρόνια, να αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο, μεταξύ των άλλων, το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Επομένως, αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης και αυτό κάνει. Το 2023 νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Θα πω όμως το 2024 βρίσκεται μπροστά μας. Η κυβέρνηση έχει οριμάσει όλα τα έργα, έχει οριμάσει τις επενδύσεις. Θα έχουμε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των 14 τελευταίων ετών. Πάνω από 12,2 δισεκατομμύρια θα μπουν στην οικονομία, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι όλα αυτά τα ποσά που επενδύονται μέσω των δανείων, των χαμηλότερων δανείων και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Και βεβαίως η στήριξή μας και στα funds έρχεται μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων που έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια να επενδύσουμε και υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας συγχαρώ για τη σημερινή πρωτοβουλία, να συγχαρώ τους managers που θα βραβευθούν σήμερα, είναι πολύ κρίσιμος κρίκος αυτή την δύναμη της αλυσίδας, και να δεσμευτώ όπως και όλοι οι υπουργοί και όλη η κυβέρνηση εδώ ότι θα είμαστε πιστοί στη δημοσιονομική πορεία του κράτους. Δεν θα διακινδυνεύσει καθόλου αυτό το κράτος πλέον. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε. Πορευόμαστε πολύ δυνατά, ισχυρά, με τις οδηγίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, και βεβαίως να σας ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία σε όλους και ό,τι επιθυμείτε για το 2024. Ευχαριστώ.